Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για τη σύμβαση που υπογράψατε πριν πρόσφατα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, για το Ξενικό Μουσείο. Πόσο σημαντικό είναι να γίνει το Ξενικό Μουσείο και πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, τι ενημέρωση έχει? Νομίζω ότι την σπουδαιότητα λειτουργίας ενός μουσείου που έχει να κάνει με την ιστορία της πόλης και την ιστορία της τοπικής εκκλησίας δεν χρειάζεται να την τονίσουμε και να την επισημάνουμε. Στα πλαίσια ανάπτυξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης και του νομού, όσα μουσεία και να ιδρύονται, σημαίνει ότι στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, την προβάλλουμε και αυτή μπορεί η προσπάθεια να λειτουργήσει επικοδομητικά σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και της ζωής της πόλεως. Πρέπει μετά την υπογραφή της σύμβασης να ακολουθηθούν κάποιες διαδικασίες. Νομίζω εχθές θα πέρναγε η προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας και μετά τις γιορτές θα ξεκινήσουν να γίνουν τα τεχνικά δελτία για να γίνουν οι διαγωνισμοί ανάθεσης του έργου. Και ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι όσον αφορά το έργο της ανάπλασης. Προχωράει με καθυστέρηση, σήμερα βλέπω να δουλεύουν. Είστε ικανοποιημένος? Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, ποια είναι η άποψή σας για τις ανασκαφές που μέσα στο 2022 θα γίνουν για την ανάδειξη των αρχαίων της πλατείας Παπαδής? Το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει τεθεί για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στην πλατεία, νομίζω ότι δεν τηρείται. Πηγαίνουμε πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν ξέρω τους λόγους, δεν αφορά εμένα οι λόγοι αυτοί. Όσον αφορά την ανάδειξη των αρχαίων, έχω πει από την αρχή ότι είμαι υπέρ της διαδικασίας ανάδειξης και προβολής, διότι αποτελούν ό,τι και να βρεθεί εκεί στοιχείο της ιστορίας της πόλεως. Δεν ξέρω, ούτε είμαι ειδικός, αν αυτά τα οποία θα βρεθούν είναι προς ανάδειξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μπορούν να είναι χρήσιμα και αν υπάρχουν κιόλας. Διότι πάρα πολλοί λένε ότι μετά από την παρέλευση τόσο ετών από τον μπάζωμα και την διαδικασία με την οποία διαμορφώθηκε κατά καιρούς η πλατεία, ίσως όλα αυτά να μην υπάρχουν τίποτα από κάτω. Θα πιστεύω η πρώτη διερεύνηση που θα γίνει θα δείξει και ποιο θα είναι το μέλλον αυτών των ανασκαφών. Τελευταίο, μήπως προβληματίζει η εργοπορία, η καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων όσον αφορά τον εορτασμό της Παπαδής, αν και δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει ο εορτασμός της Παπαδής όπως γινόταν. Θα κάνουμε τη λειτουργία. Δεν βλέπω να γίνεται λιτανία. Το γενήν έχω. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Μέχρι τότε μάλλον οι εξελίξεις. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τις Παπαδής θα έχει τελειώσει το κομμάτι αυτό για να κάνουμε την λιτανία εάν χρειαστεί.